Είμαστε λοιπόν στη μικροσιτοπία Craft μαζί με τον Αλέξανδρο και τον Στέφανο. Αλέξανδρε, χαρήκαμε πάρα πολύ που μας έφερε σε επαφή με την Craft και μας γνώρισε μια μικροσιτοπία. Τι σημαίνει μπύρα και τι σημαίνει μικροσιτοπία στην Ελλάδα? Καλή ερώτηση. Η μπύρα στην Ελλάδα πρακτικά υπάρχει το τελευταίο 1,5 αιώνα. Ήρθε στην Ελλάδα από τον βασιλιά Όθωνα, που έφερε μέσα στους αυλικούς του έφερε και τον ζητοποιό του. Εισήγαγε την πύρα στους Έλληνες, οι οποίοι τότε δεν την ήξεραν, και με τα μέσα της εποχής έφτιαχναν ως και τα τελευταία χρόνια μπύρα τύπου Lager. Όμως επήλθε ένας κορεσμός από το καταναλωτικό κοινό. Έμαθαν τη Lager, έγινε ταύτιση της μπύρας τύπου Lager με την έννοια μπύρα και δημιουργήθηκε μια ανάγκη τα τελευταία χρόνια να δοκιμάσουμε και άλλους τύπους, δεδομένου ότι υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι τύποι εκτός από την Lager. Οι Έλληνες άρχισαν να βγαίνουν στο εξωτερικό, μπύρες άρχισαν να εισάγονται στην Ελλάδα, οπότε δημιουργήθηκε ένα κενό. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η μικροσιτοπία Craft, που ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε το 1997 στην Ελλάδα και έκτοτε κυκλοφορεί τις 6 ετικέτες που είναι Lager, Pilsner και άλλες 4 τέλος πάντων. Είναι δύσκολη η διαδικασία παραγωγής της μπύρας? Η μπύρα είναι γενικά μια παραγωγή σχετικά απλή. Πρόκειται για ένα προϊόν φυσικό. Ουσιαστικά είναι προϊόν ζύμωσης. Έχει κάποια κοινά στοιχεία με την παραγωγή κρασιού. Τα βασικά στάδια, αν θέλουμε να τα χωρίσουμε ας πούμε, σε κάποια βασικά σημεία, είναι ουσιαστικά η παραγωγή του ζυτογλεύκους, ουσιαστικά που παράγουμε το μούστο της μπύρας. Είναι η ζύμωση και η ορίμαση του προϊόντος και σε τρίτη φάση. Και μετά είναι η τυποποίηση και η συσκευασία του προϊόντος, έτσι ώστε να μπορεί να πάει στο καταναλωτικό κοινό. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για κάθε στάδιο αυτής της παραγωγής? Ναι. Ουσιαστικά, παράγοντας μπύρα, ξεκινάμε σαν πρώτη ύλη με το κριθάρι. Κριθάρι και νερό είναι βασικά η μπύρα. Το κριθάρι βινοποιείται σε πρώτη φάση και μετά ουσιαστικά αναμειγνύεται με νερό, αλέθεται και αναμειγνύεται με νερό, γίνεται ένας πολτός. Από εκεί παίρνουμε κάποια συστατικά που χρειάζονται για το μούστο της μπύρας. Το διαχωρίζουμε, το βράζουμε και εκεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο που τελειώνει. Προσθέτουμε το λυκίσκο σαφώς στο βράσμα και εκεί είναι το πρώτο στάδιο που τελειώνει. Μετά προστίθεται μαγιά και η μπύρα ουσιαστικά ζυμώνεται. Εκεί έχουμε ουσιαστικά την πρώτη μπύρα, την νέα μπύρα όπως την ονομάζουμε. Θα ακολουθήσει ουσιαστικά η ψήξη του προϊόντος και η ορίμασή του και μετά η μπύρα σαφώς είναι σε ένα ημιτελέ στάδιο, αλλά θεωρείται μπύρα πλέον. Το οποίο μπορούμε να το αποθηκεύσουμε όσο καιρό μπορεί να χρειαστεί ή να το συσκευάσουμε. Η ορίμανση πού γίνεται? Η ορίμανση γίνεται σε κάθετες δεξαμενές. Συνήθως υπάρχουν και οριζόντιες, αλλά ίσως πιο διαδεδομένες να είναι οι κάθετες δεξαμενές, πιο καινούργια τεχνολογία. Πλέον η τεχνολογία μας επιτρέπει να ελέγχουμε αυτές τις διαδικασίες πάρα πολύ από κοντά, να έχουμε δυνατότητες να επέμβουμε όποτε χρειάζεται. Παρά τα αυτά, σαφώς η ποιότητα της μπύρας ορίζεται σαφώς και από το πόσο δεν παραβιάζουμε τις φυσικές διαδικασίες. Είναι κάτι που εδώ στην Craft το σεβόμαστε πάρα πολύ και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Η μπύρα είναι ένα φυσικό προϊόν και έτσι πρέπει να παραμείνει. Σαφώς υπάρχουν τρόποι για να κάνεις πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Απλώς εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Και πόσο χρόνο χρειάζεται για να οριμάσει μία μπύρα? Συνήθως, ανάλογα την μπύρα που φτιάχνουμε, μία μπύρα μπορεί να κάνει να οριμάσει από 3 μέχρι 5 εβδομάδες. Αυτό συζητάμε σαν καθαρό χρόνο ορίμασης. Η παραγωγή του προϊόντος από τη στιγμή που θα βάλουμε τη βίνη στο καζάνι, έτσι, μέχρι τη στιγμή που θα πάρουμε μία φιάλη ή ένα βαρέλι στο χέρι μας, συνήθως θέλει 1 με 1,5 μήνα, ανάλογα το προϊόν που θέλουμε να φτιάξουμε. Από εκεί πέρα, σαφώς αυτό για τις πιο απλές μπύρες. Υπάρχουν και μπύρες οι οποίες είναι ευέλικτου τύπου, πολύ πιο δύσκολες, με διπλές, τριπλές ζυμώσεις, όπου εκεί σαφώς θέλουμε και πολύ παραπάνω χρόνο. Πολλαπλασιάζεται ο χρόνος, ναι. Έτσι. Πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ ο χρόνος. Και μετά την ορίμανση? Μετά την ορίμανση ουσιαστικά η μπύρα είναι σε ένα ημιτελέ στάδιο, όπως είπαμε. Πρέπει να τυποποιηθεί, να φιλτραριστεί ουσιαστικά και να σταθεροποιηθεί μικροβιολογικά και φυσικοχημικά, έτσι ώστε να μπορεί να παραμείνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στο σπίτι του καταναλωτή ή οπουδήποτε τέλος πάντων. Δεν είναι προϊόν που διατηρείται στο ψυγείο κτλ. Ούτως ή άλλως. Έτσι, οπότε ουσιαστικά πρέπει να προέλθουν κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να είναι σταθερό το προϊόν. Από εκεί πέρα συσκευάζεται είτε σε φιάλες είτε σε βαρέλια, σε κουτάκια κάποιες πιο μεγάλες εταιρείες κτλ. Και πωλείται. Διοχετεύεται στην αγορά μετά.
Θέλετε να μας πει και δύο λόγια για τα στάδια της συσκευασίας και της εμφιάλωσης. Ναι. Η εμφιάλωση του προϊόντος ουσιαστικά ξεκινάει από τη στιγμή που το προϊόν είναι πλέον παστεριωμένο. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μικροζυθοποιία. Έτσι. Να σκεφτούμε βέβαια και να προσθέσουμε ότι πολλές μικροζυθοποιίες δεν παστεριώνουν καν την πίρα τους, απλώς την πουλάνε και την πουλάνε μέσα στο ψυγείο. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε μια λίγο πιο μεγάλη κλίμακα όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, παστεριώνουμε το προϊόν και μετά το συσκευάζουμε σε αντίθεση με τις μεγάλες παραγωγές, με τις μεγάλες βιομηχανικές παραγωγές, όπου πρώτα συσκευάζουν και μετά παστεριώνουν. Το προϊόν θα μπει στη φιάλη μέσα από ειδικές μηχανές, οι οποίες το προστατεύουν από την επαφή του με τον αέρα. Θα ταπωθεί το προϊόν, το μπουκάλι, θα μπουν οι ετικέτες και θα καταλήξει ένα κυβότιο, σε ένα καφάσι, έτσι, και να πάει μετά να διοχετευτεί στην αγορά. Μάλιστα. Και η Kraft διοχετεύει την αγορά με τη δική της ετικέτα στα δικά της μαγαζιά αλλά και σε άλλα μαγαζιά. Ουσιαστικά η Kraft έχει δύο αποκλειστικά δικά της εστιατόρια, ζυθοποιία. Από εκεί και πέρα σαφώς διοχετεύει σε αυτά τα δύο καταστήματα. Πρωτοποριακό project. Ναι, ήταν πρωτοποριακό project. Όταν ξεκίνησε, όπως είπε ο Αλέξανδρος, το 97 που ξεκίνησε, το concept του ιδρυτή της εταιρείας, του Παύλου Μανουλίδη, ήταν αυτό ουσιαστικά. Να φέρει κάτι που είχε δει στο εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα και δεν υπήρχε ακόμα τότε. Δηλαδή, η νομοθεσία δεν μπορούσε να το καλύψει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε να στήσει ουσιαστικά αυτή την ιδέα εδώ πέρα, την ήδη πεπατημένη, αν θέλουμε, στο εξωτερικό, αλλά που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και ξεκίνησε με τα εστιατόρια ζυθοποιία, όπου παρήγαγε μπύρα μέσα στο εστιατόριο. Και ήταν ό,τι πιο φρέσκο μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα προχώρησε, φυσικά εξελίχθηκε όλη αυτή η εικόνα, η Kraft τέλος πάντων, φτάνοντας πλέον σε ένα σημείο ακριβώς να διοχετεύει βαρέλια, κυβότια, μπουκάλι, μπύρας στην αγορά και σε όλη την Ελλάδα, σαφώς. Κάνουμε μέχρι και εξαγωγές, δηλαδή έχουμε στις ελληνικές μειονότητες στο εξωτερικό, Αμερική, Αυστραλία, Σουηδία κτλ. Έχουμε εξαγωγές εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ.